συναδέρφισες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι από κάθε άκρο της χώρας μας, από την Κομοτηνή μέχρι την Κόρυθο, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από τις γύρω νομούς, από τους γύρω νομούς, τη Δράμα, την Κομοτηνή, την Ξάνθη, τις Σέρες, σας ευχαριστούμε όλους που είστε σήμερα εδώ και τιμάτε με την παρουσία σας στον αγώνα μας. Το ότι από 29 σωματεία την προηγούμενη Δευτέρα και φορείς είμαστε 80, στέλνει ένα μήνυμα. Δεν πίστευε και ο πιο αισιόδοξος από μας ότι αυτός ο αγώνας βρίσκει δύναμη και κουράγιο. Το θεωρούσαμε ότι παίρνουμε ένα μπράβο από όλους εσάς, σαν αυτονόητη υποχρέωση σε ανθρώπους που δεν πουλάνε την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια στην εργασία τους. Σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα και ολόκληρος ο νομός της Καβάλας, με τις συμμετοχές της συμπαράστασης που έχουμε, ότι η Καβάλα τελικά είναι εργατούπολη, ότι δεν ξεχνάει την ιστορία της, την τιμά παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται. Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς δεχθήκατε μεγάλη πίεση, και μιλάω για τους τοπικούς φορείς, συλλόγους και εργατικά σωματεία, να μην παραβρίσκεστε εδώ. Είναι στα πλαίσια της τακτικής της εταιρείας μας, με εκφοβισμό και απειλή, να μειώσει αυτόν τον αγώνα. Είναι αυτό που δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Το κάθε σπίτι του εργαζόμενου και η οικογένειά του που βρίσκεται σε επίσκεση και δεν δέχεται να ξεπουλήσει όλες αυτές τις αξίες που υπερασπιζόμαστε τα τελευταία χρόνια, που υπερασπιζόμασταν πάντα. Απ' την αρχή ξέραμε ότι αυτός ο αγώνας είναι δύσκολος, γιατί τα βάζουμε με τεράστια συμφέροντα. Σας είχαμε εγγυηθεί για τη δική μας αγωνιστικότητα, για τη δική μας απόφαση. Στο προηγούμενο συλλαλητήριο μάλιστα είχαμε ορκιστεί ότι θα τη δώσουμε με αξιοπρέπεια μέχρι τέλους, γιατί έτσι εκφράζονται οι δικές μας αξίες που όλα αυτά τα χρόνια υπερασπιζόμαστε. Δεν είχαμε πολλά όπλα μαζί μας. Τα περισσότερα τα είχε η εταιρεία. Δέσποζε πιο δυνατή. Δεν μετρήσαμε γερά τη δική σας συμπαράσταση, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο όπλο. Το ότι τα 20 φορείς και σωματεία γίνανε 80, όχι μόνο μας δείχνουν τον δρόμο ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, όχι μόνο μας δείχνουν ότι έχουμε δίκιο και πρέπει να παίρνουμε κουράγιο για να συνεχίσουμε να το υπερασπιζόμαστε, μας δυναμώνουν και μας συντονίζουν μαζί με όλους εσάς αυτόν τον αγώνα να το σηκώσουμε ακόμη περισσότερο. Ξέχασα να πω στην αρχή, όπως είχα δεσμευθεί σε ένα πρόεδρο ενός σωματείου που μαζί, όπως το δικό μας, όπως των συναδέλφων από τα λοιπάσματα, το προηγούμενο διάστημα βάλλονταν υπερασπιζόμενοι την αξία της ασφάλειας στην εργασία και της αξιοπρέπειας, του Μπεκρή, του Προέδρου του Σωματείου της Κόσκο, του Μπεκρή του Σταύρου, ο οποίος ήμασταν σε συνεχή επαφή για να παρευρεθεί η αντιπροσωπεία τους εδώ. Για λόγους συνδικαλιστικούς, λόγω πραγματοποίησης συνέλευσης, δεν μπορούσε να είναι εδώ και πριν 10 λεπτά με παρακάλεσε να μεταφέρω το μήνυμά του προς όλους σας, ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο εδώ τοπικός, δεν είναι αγώνας που απασχολεί μόνο την πόλη και εμάς, αλλά απασχολεί όλη την Ελλάδα, όπως απασχόλησε και ο δικός τους αγώνας όλη την Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσει όλους, όλο το επίπεδο, για τη συμπαράσταση που στείλαμε όλοι μας, και δεσμεύτηκε ότι στις επόμενες κινητοποιήσεις θα είναι και αυτοί εδώ παρόν, έμπρακτα, να δείξουν και τη δική τους τη συμπαράσταση. Πίσω από αυτή την προσπάθεια της εταιρείας να στοχοποιήσει έναν αγώνα και αυτή να εξακολουθεί να θησαυρίζει. Με ένα και μόνο στόχο. Να επιβάλλει τις συνθήκες γαλέρες που μας έδωσε γραπτός, ώστε και στα πετρέλαια να δουλεύουμε με 580 ευρώ στο 8ωρο και με 800 ευρώ το 12ωρο. Η μισή να κάνουμε τη δουλειά των διπλών, και όποιος δεν του αρέσει και σηκώνει λίγο κεφάλι θα του δείχνει την έξοδο του εργοστασίου, γιατί οι ορδές των ανέργων είναι πολλές και περιμένουν. Από την πείρα μας φαίνεται ότι αυτοί που μας καταδικάζουν
στη φτώχεια και στη μιζέρια λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Η σημερινή συγκέντρωση, τα συντονισμένα βήματα των σωματείων το τελευταίο διάστημα δίνει κουράγιο και ελπίδα ώστε οι αγώνες μας να συνεχιστούν και να ενταθούν. Αρνούμαστε αυτή την ανάπτυξη. Αρνούμαστε την ανάπτυξη που μας δίνει μισθούς πείνας που δεν φτάνουν όχι για ένα μήνα αλλά ούτε για 10 μέρες. Αρνούμαστε την κανονικότητα που σημαίνει ακρίβεια στη ΔΕΗ, στο πετρέλαιο, σε όλα. Αρνούμαστε την κανονικότητα που μέσα στην πανδημία μειώνει τα λεφτά για την υγεία. Η ανάπτυξή τους είναι πάρε ένα τεπών και έλα στη δουλειά. Οι Λαβρετιάδηδες, οι ενεργειακοί, η Κόσκο, η Ιφούτ, το μόνο που τους νοιάζει είναι τα κέρδη τους. Μπορεί να σκοτώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα είναι ο κυρίαρχος, αλλά όταν πρόκειται να κατεβάσουν μισθούς, να κόψουν δικαιώματα, να καταργήσουν σωματεία, να βάλουν στο γύψο την απεργία, τότε όλοι μαζί βρίσκουν κυβερνήσεις που η μία μετά την άλλη υλοποιεί τις εντολές του ΣΕΦ. Απέτησή τους ήταν και ο νόμος Χατζηδάκη και όλοι οι αντεργατικοί με νόμοι που πέρασαν στα χρόνια της κρίσης και στα χρόνια της πανδημίας. Γι' αυτό συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι τελευταίες μέρες με τους αγώνες που ξεκίνησαν από τα πετρέλαια αλλά παίρνουν όλο και μαζικότερη μορφή, όλο και περισσότερα σωματεία, είναι ξεχωριστές μέρες. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να βάλουμε εμπόδια στα σχέδιά τους. Βάζουμε τη δική μας φραγίδα οι εργαζόμενοι στις εξελίξεις, στο μέλλον των παιδιών τους. Να πάρουμε πίσω όσα χάσαμε αυτά τα χρόνια, αλλά και να διεκδικήσουμε μισθούς, αύξηση στους μισθούς, δουλειά με δικαιώματα, για να πάρουν πίσω όλα αυτά όλοι αυτοί οι νόμοι που προσπαθούν να τυλίξουν τα σωματεία μας σε μια κόλλα χαρτί. Καλή συνέχεια. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Χαιρετίζουμε και εμείς από την πλευρά μας τη σημερινή κινητοποίηση, μια κινητοποίηση που εμείς την αγκαλιάσαμε ως εργαζόμενοι, δηλαδή του νοσοκομείου της Ράμας, την αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή. Πριν μία εβδομάδα βρεθήκαμε σε μία σύσκεψη που κάλεσε το Σωματείο. Το καλώδιο. Ναι, που κάλεσε το Σωματείο Εργαζομένων στα Πετρέλαια και μαζεύτηκαν εκεί 30 σωματεία για να οργανώσουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Αυτή την εμπειρία τη μεταφέραμε μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Ράμας στους εργαζόμενους της περιοχής μας και ιδιαίτερα του νοσοκομείου. Μια εμπειρία και ένας τρόπος που δουλεύεται ένας αγώνας που πραγματικά είναι σπίθα, φωτεινό παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους στη χώρα. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι εδώ βιώνουν από τους πρώτους την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη που απολύει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμείς ως υγειονομικοί όλο αυτό το διάστημα, τα δύο τελευταία χρόνια και παλαιότερα, έχουμε βγάλει συμπεράσματα για το πώς οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν και αποφασίζουν για τα εργατικά μας δικαιώματα. Βλέπουμε ότι έχουν αφήσει νοσοκομεία χωρίς εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή περίπου το 35% των εργαζομένων στα νοσοκομεία δουλεύουν κάτω από εργολάβους ή με μερική απασχόληση ή είτε με διάφορες συμβάσεις. Κάτι παρόμοιο δηλαδή που σήμερα η ΕΡΤΖΙΑ θέλει να εφαρμόσει και να χτυπήσει αυτό που λένε οι εργαζόμενοι εδώ, να φτωχοποιήσει στην ουσία τους εργαζόμενους
πρώτα και κύρια στα πετρέλαια και αυτό φυσικά θα μετακυλήσει και στο σύνολο των εργαζομένων της χώρας. Η σημερινή κινητοποίηση, νομίζουμε, κατά τη γνώμη μας, δείχνει μια δυναμική, είναι μια κινητοποίηση παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους που πρέπει σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως οι κυβερνήσεις, η Ερτζίαν και άλλοι όμιλοι σχεδιάζουν για να χτυπήσουν τα εργασιακά μας δικαιώματα, έτσι και εμείς ως εργαζόμενοι να σχεδιάσουμε το δικό μας αγώνα που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας, που θα έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, που θα έχουμε δασκάλους στα σχολεία. Χαιρετίζουμε λοιπόν την κινητοποίηση, καλούς αγώνες. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά θα μεταφέρουμε και τη σημερινή εμπειρία και στους εργαζόμενους του νοσοκομείου, αλλά και γενικότερα όσο μπορούμε στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας, μια εμπειρία, ένα παράδειγμα που πραγματικά θα το ακολουθήσουμε και στο κάλεσμα που έχουμε στις 1 του μηνός, που είναι ένα κάλεσμα για τη στελέχωση των νοσοκομείων, για την υποχρηματοδότηση, για την υγεία, αλλά και συνολικότερα για τα μέτρα που δεν παίρνει η κυβέρνηση επί της ουσίας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας δηλώνει παρόν και δίπλα στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Καβάλα Oil. Ένα δίκαιο αγώνα ο οποίος είναι αξιοπρεπής και μόνο έτσι πρέπει να τον δούμε. Θα είμαστε δίπλα σας από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό εδώ το έντυπο το οποίο πολύ σωστά φτιάξατε μοιράστηκε σε όλη την αγορά και με τον Πρόεδρο πόρτα-πόρτα θα το ξαναμοιράσουμε για να επικοινωνήσουμε τα δίκαια αιτήματά σας. Σε αυτόν τον αγώνα το δίκαιο και εμείς συμπαραστάτες, αλληλέγγυοι, και καλούμε όλους τους εργαζόμενους στα σωματεία τους, μέσα σε αυτόν τον οργανωμένο αγώνα των σωματείων, μόνο έτσι θα βρούμε λύση. Μην έχουμε αυταπάτες. Κανένας σωτήρας δεν θα βρεθεί. Μόνοι μας θα σώσουμε τον εαυτό μας. Όλοι μαζί, κανένας δεν περισσεύει στον οργανωμένο αγώνα μέσα στα συνδικάτα μας.